θα ήθελε να βρίσκεται σε αυτές τις συνθήκες. Από εκεί και πέρα υπάρχει και σε δύο νησιά τουλάχιστον σε δύο νησιά, στην Μυτιλήνη και στη Χίο, ένας υπερπληθυσμός που προσπαθούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε και τις συνθήκες με τις οποίες ζουν οι άνθρωποι. Όλοι γνωρίζουμε τα οικονομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα και την υποχρηματοδότησή της ακόμα και στο προσφυγικό. Με αφορμή αυτό, αν μου επιτρέπετε, ήθελα να ρωτήσω, η ιστορία με το ΡΕΟΚΑΣΤΡΟ ανέδειξε και ζητήματα υγιεινής πρόληψης των εμβολιασμών. Αυτά τα προγράμματα προχωρούν, δηλαδή τα παιδιά των προσφύγων εμβολιάζονται είτε προληπτικά είτε τακτικά? Νομίζω ότι υπήρξε απάντηση για το ΡΕΟΚΑΣΤΡΟ, όλα τα παιδάκια εκεί ήταν εμβολιασμένα. Υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσει κανείς ένα θέμα όπως ο εμβολιασμός. Ο ένας είναι ο επικοινωνιακός. Και θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια πληρώσαμε τα μαλλιά της κεφαλής μας παίρνοντας πολλά εκατομμύρια εμβόλια τα οποία τελικά πετάχτηκαν. Για τη γρήπη. Για τη γρήπη, τώρα να μην τα θυμίζουμε αυτά τα πράγματα ή να τα θυμηθούμε κάποια στιγμή. Και υπάρχει και, και η ουσιαστική προσέγγιση του εμβολιασμού, που είναι μια καθαρά επιστημονική δουλειά. Δηλαδή αποφασίζουν οι αρμόδιοι για τις επιδημίες ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες πρέπει να εμβολιαστούν, με ποια σειρά πρέπει να εμβολιαστούν. Δηλαδή ο εμβολιασμός δεν είναι κύριος ένα μέσο να καθησυχαστεί ψυχολογικά ο κόσμος. Γίνεται με κάποιους όρους, κάποιες προϋποθέσεις, κάποιο ρυθμό σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες κτλ. Νομίζω ότι στο επίπεδο του εμβολιασμού ο προσφυγικός πληθυσμός καλύπτεται. Τώρα, Μπρατισλάβα σήμερα, κύριε Κυρίτση, τι προσδοκίες υπάρχουν? Βλέπω μία δημοσκόπηση που έκανε η εταιρεία Ipsos σε όλη την Ευρώπη και δείχνει ότι τα 2/3 των Ευρωπαίων είναι πρόθυμα να δουν στις χώρες τους με την κατάσταση προσφύγων. Και μάλιστα η πρώτη είναι η Ιρλανδία. Εντάξει, η Ιρλανδία τώρα, μια χώρα με την παράδοση της Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία έχει μία παράδοση η οποία θυμίζει πολύ την ελληνική. Έχει και τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης, πολλές εργασίες. Και παρόλα αυτά, τώρα στα χρόνια της κρίσης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της Ιρλανδίας, κυρίως νέοι, έφυγαν ξανά μια νέα μετανάστευση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Μεγάλη Βρετανία. Ναι, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν είναι τόσο αρνητικές στο ζήτημα των προσφύγων. Βλέπουμε όμως τα ξενοφοβικά κινήματα. Υπάρχουν, αλλά είναι πιο περιορισμένα. Στη Γερμανία πάλι αυτό που έγινε. Επειδή βλέπουμε και σε απευθεία σύνδεση, κύριε Κυρίτση, εικόνα από την Πρατισλάβα, έχουν αρχίσει οι αφήξεις. Να δούμε γιατί προσδοκίες υπάρχουν, τι πληροφορίες έχετε, τι εκτιμήσεις. Να ολοκληρώσω μία φράση σε σχέση με τη Γερμανία. Στη Γερμανία, τα ξενοφοβικά και ρατσιστικά στερεότυπα τα οποία χρησιμοποίησε κατά κόρον η γερμανική πολιτική ελίτ τα προηγούμενα χρόνια για να ενοχοποιήσει τους νότιους Ευρωπαίους και κυρίως την Ελλάδα, αυτό είναι σαν ένα οδοντόκρεμα που βγαίνει από το σωληνάριο. Όταν εκπαιδεύεις τον κόσμο και την κοινωνία να σκέφτεται με τέτοιους όρους, μετά αρχίζεις και το πληρώνεις, διότι με τον ίδιο τρόπο αρχίζουν τώρα να αντιμετωπίζουν τους πρόσφυγες και να αμφισβητείται εκ δεξιών η γερμανική δεξιά. Γιατί αυτό έχει γίνει στην πραγματικότητα. Ναι, δεν είναι όμως μόνο στη Γερμανία. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτά τα, πώς να το πω, τα αντανακλαστικά που βγάζουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα ξενοφοβικά και... Δεν θέλω. Ναι. Ξέρεις, με βλέπεις ότι έχω μια δυσκολία στο να τα χαρακτηρίσω. Ναι, θέλω να την αποφύγω τη λέξη. Ναι, εντάξει, μπορεί να το δει κανείς με πολλούς τρόπους. Δηλαδή και σε κάποιες χώρες που υπάρχει, είτε είναι καινούργιο φαινόμενο το προσφυγικό, είτε υπάρχει κάποια απουσία παραδοσιακής δημοκρατικής ζωής, με αποτέλεσμα κάποιες ακροδεξιές λαϊκιστικές κυβερνήσεις και τα αντίστοιχα ΜΜΕ να έχουν πάρει το πάνω χέρι. Υπάρχει σε άλλες χώρες οι οποίες χτυπιούνται από την κρίση μια προσπάθεια των συντηρητικών πολιτικών ελίτ να νομιμοποιηθούν προβάλλοντας τον ξένο ως εχθρό, πράγματα τα οποία, εντάξει, είναι παλιά στην ανθρώπινη ιστορία. Πάντα βρίσκεις κάποιον να ενοχοποιήσεις για αυτά τα οποία σου φταίνε, και ο οποίος συνήθως δεν είναι αυτός ο οποίος φταίει. Αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες Ευρώπης. Τώρα τι θα γίνει στην Πρατισλάβα? Πρώτα απ' όλα πρέπει να
πρέπει να το συνδέσουμε και με τη σύνοδο που έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, τη σύνοδο του Νότου. Επίσης πρέπει να το συνδέσουμε και με την τοποθέτηση Γιούνκερ, η οποία έβαλε ορισμένα θέματα, τα έβαλε εξαιρετικά δειλά. Για μένα δεν θα έλεγα ότι είναι απογοητευτικό, γιατί δεν περίμενα τίποτα περισσότερο από τον κύριο Γιούνκερ και με βάση τη θέση του. Αλλά βλέποντας σήμερα το πρωί που κοίταζα τον ευρωπαϊκό τύπο και κυρίως τον γερμανικό και τον ολλανδικό, την υποδοχή που επεφύλαξαν και στην τοποθέτηση του Γιούνκερ και στην προσωπικότητά του, βλέπω ότι οι βόρειες χώρες τελείως μοιοπικά τσινάνε πάρα πολύ. Τι σημαίνει αυτό για εμάς? Τώρα πρέπει να περιμένουμε. Δηλαδή θα μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το εκμεταλλευτούμε? Και προς ποια κατεύθυνση? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί μέχρι τώρα αυτό το Club Med πάντοτε υπήρχε. Αλλά όταν μας, ξέρετε, και το γνωρίζετε και πολύ καλά, το αντιμετώπισαν και λίγο κοροϊδευτικά. Ναι, εσείς εκεί, το Club Med, που ουσιαστικά μόνο να γκρινιάζετε, να ζητάτε περισσότερα λεφτά. Στην πραγματικότητα, μέσα στην κρίση, το Club Med που λέμε δεν υπήρξε. Υπάρχει τώρα για πρώτη φορά, με την ενισχυτική συνθήκη, δεν ξέρω βέβαια ποια θα είναι η σταθερότητα την οποία θα επιδείξει η Γαλλία, με την ενισχυτική προσθήκη της Γαλλίας. Αυτό δημιουργεί κάποιες προϋποθέσεις. Η λογική στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια λογική δημιουργίας συσχετισμών, άρα μια χώρα σαν την Ελλάδα και μια κυβέρνηση με τα χαρακτηριστικά αυτής της κυβέρνησης, ένα τέτοιο είδους προοδευτικό συσχετισμό επιχειρεί να δημιουργήσει ή να ενταχθεί σε αυτόν. Τώρα το τι θα γίνει. Και αυτή η ιστορία δεν έχει κοινό τόπο μόνο τα δημοσιονομικά κριτήρια ή τα αναπτυξιακά κριτήρια ή την αντιπαράθεση σε κάποιες οικονομικές λογικές. Αν διαβάσει κανείς τι γίνεται, υπάρχει έκθεση που λέει ότι υπάρχουν έτοιμοι 250.000 πρόσφυγες να φύγουν από τη Λιβύη το επόμενο διάστημα να περάσουν στην Ιταλία. Άρα υπάρχει κοινός τόπος και σε ζητήματα όπως το προσφυγικό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και η Ιταλία αυτό το διάστημα, εν πάση περιπτώσει, σηκώνει πολύ μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικού σε σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή στο επίπεδο των αφήξεων. Βέβαια είναι και άλλα τα μεγέθη της Ιταλίας. Δεν το σήκωσαν τόσο όμως αυτοί όσο το σηκώσαμε εμείς. Όχι, εντάξει. Όχι τόσο πολύ, γιατί έχουν τον τουρισμό που ξέρουν ότι... Το βάζουν, αλλά η Ιταλία είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με την Ελλάδα στα πραγματικά μεγέθη τώρα, κακά τα ψέματα. Άρα έχει τη δυνατότητα να πλασάρεται ή να βάζει τα θέματά της. Η Ιταλία είναι από αυτές τις χώρες που λένε too big to fail, ας πούμε. Μάλιστα, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ και για τη συζήτηση που είχαμε. Για χαρά. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.